Καλησπέρα σας. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Πολύ εκτός ώρας, σε μια μισή ώρα αργότερα από την κανονική μας ώρα. Λόγω πολύ σοβαρών τεχνικών προβλημάτων. Όντως. Σε πρώτη φάση καθυστερήσαμε, όπως είπαμε, γιατί είχαμε κάποια τρεχάματα. Μετά τεχνικοί λόγοι, τέλος πάντων. Εντάξει, θα συμβαίνουν αυτά λίγο στην αρχή, μέχρι να προσαρμοστούμε. Μέχρι να στρώσουμε, ας πούμε, και να τα ρυθμίσουμε όλα σωστά. Είναι η εκπομπή Newsroom, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή. Η θεματολογία διαμορφώνεται στην ομάδα Newsroom στην κοινότητα του Omnia TV. Αν μπείτε στο omniatv.com, εγγραφείτε και μετά πατήσετε ομάδες, θα βρείτε και την ομάδα Newsroom στην οποία διαμορφώνεται η καθημερινή θεματολογία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το θέμα που μας απασχολεί, τον κύκλο μας τουλάχιστον, ας πούμε, το περισσότερο κόσμο στο Twitter, θα έλεγα. Σχετικά με τους συλληφθέντες, 15 στον αριθμό, από την αντιφασιστική περιπολία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου οι αντιφασίστες που πραγματοποιούσαν μηχανοκίνητη πορεία, στη πορεία τους συνάντησαν κάποιους νεοναζί της περιοχής που προκαλούσαν φθορά σε καταστήματα, όπως είναι λογικό υπήρξαν αντιδράσεις, με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει για να συλλάβει 15 από αυτούς. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, όπως έχετε ενημερωθεί φαντάζομαι περισσότεροι, είχαν υποστεί οι κρατούμενοι βασανιστήρια. Να σημειώσω λίγο σε αυτό το σημείο ότι για το θέμα έκανε κοινοβουλευτική ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αυτό το θέμα μας, και απήντησε με περισσό θράσος το γραφείο μάλλον του Υπουργού Δημόσιας Τάξης του Δένδια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν ξέρει τη λέξη νομιμότητα και υπερασπίζεται, όπως έκανε και στους συλληφθέντες της πορείας της απεργιακής, υπερασπίζεται μπαχαλάκηδες και κουκουλοφόρους. Τους χαρακτήρισε έτσι, δηλαδή τελεσίδικα για τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Οι συλληφθέντες της απεργιακής πορείας θεωρούνται μπαχαλάκηδες και κουκουλοφόροι, παρόλο που είναι αθώοι πολίτες, οι οποίοι κατηγορούνται και χωρίς να έχουν ακόμα δικαστεί φυσικά και καταδικαστεί. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί, είναι αντίσταση κατά της αρχής. Τους συλληφθέντες της μοτοπορίας, ναι. Διατάραξη κοινής ειρήνης με επιβαρυντικό την κάλυψη χαρακτηριστικών, τα κράνη δηλαδή που φορούσαν. Mm-hmm. Θα είναι το αστείο της υπόθεσης. Ναι. Αυτό είναι το οδηγούσαν μηχανές έτσι και φορούσαν κράνη, οπότε επιβαρύνονται με κάλυψη προσώπων και πάνε με κουκουλονόμο. Λοιπόν, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επιβαρυντική περίπτωση διακεκριμένων φθορών και παράβαση νόμου περί όπλων, ως όπλα χαρακτηρίστηκαν τα κοντάρια των σημείων. Λοιπόν, από ανακριτή θα περάσουν αύριο, Πέμπτη, στις 9 το πρωί στην Ευελπίδων. Τα δικαστικά έξοδα για τους συλληφθέντες είναι πολλά, όπως έγινε η ενημέρωση και σήμερα στο Πολυτεχνείο, και ο κατηλημένος κοινωνικός χώρος Κάπα Vox στην πλατεία Εξαρχείων απέναντι από το Φλωράλ θα παρατείνει απόψε τη λειτουργία του έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Θα παρατείνει κάθε μέρα τη λειτουργία του μέχρι τις 2, έτσι. Διάβασα για απόψε, δεν το ξέρω αν θα είναι καθημερινά. Ναι, τέλος πάντων. Και θα υπάρχει εκεί κουτί οικονομικής ενίσχυσης για τα δικαστικά έξοδα των συλληφθέντων. Και τυχόν να προκύψουν κάποιες εγγυήσεις για να φεθούν ελεύθεροι. Γιατί πολύ πιθανό να ζητηθούν κάποιες εγγυήσεις. Ακριβώς. Σχετική ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε σήμερα και η πρωτοβουλία ένα καράβι για τη Γάζα, μέλος της οποίας συμμετείχε στη μοτοπορία, συνελήφθη και επιβεβαιώνει και ο ίδιος τις μαρτυρίες για τα βασανιστήρια στη Γαδά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βίντεο 1, 2, 3 που είναι από τις πρώτες δύο αντιφασιστικές περιπολίες και το τελευταίο είναι από την τελευταία τραυματισμό ενός νεοναζί. Ντροπή για τον νέο στη
εμπρός αντιφασίστες, κανίκες λαμπρές. Μα στέλνουν μηνύματα, στέλνουν γραμμιές, εμπρός επαναστάτες, κανίκες λαμπρές. Είδαμε λοιπόν και τον κάτοικο. Τον κάτοικο, είπαμε, γενικότερα η παραπληροφόρηση αυτό να αξίζει να το αναφέρουμε. Ήταν γερή δηλαδή από την πλευρά των φασιστών. Κάποιος λέει σε κάποιο σημείο εκεί στο τελευταίο βίντεο του Χίου ότι όχι έτσι ρε παιδιά, θα μας σκοτώσουν, λέει, τι θα κάνουν, κάτι τέτοιο. Ενώ στην προηγούμενη πορεία, στην προηγούμενη εξόρμηση των ταγμάτων εφόδου της περιοχής, είχαν τραβήξει βίντεο στο οποίο κυνηγούσαν τους μαυρυτερούς άοπλους κατοίκους της περιοχής. Άοπλους και όλες δεν ήταν στην προηγούμενη περίπτωση. Οι μετανάστες κάτοικοι της περιοχής είναι κάτοικοι της περιοχής, έτσι. Δεν έχουν κανένα αποκλειστικό δικαίωμα. Ναι, και να αναφέρουμε φυσικά ότι υπήρχε μια παραπληροφόρηση σε ό,τι αφορά μια κλεμμένη μηχανή. Το οποίο είχε αναφερθεί και στη ζούγκλα και στο NGR το είδα, δεν κατηγορείται κανένας από τους συλληφθέντες για κλοπή. Να περάσουμε τώρα στο ταξίδι του ιστιοφόρου Estelle, που είναι το φετινό project που στηρίζει η Συμμαχία του Στόλου της Ελευθερίας. Ξεκίνησε από τη Σουηδία, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, και έκανε το γύρο της Ευρώπης και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Απέπλευσε από προχθές από τη Λασπέτσια της Ιταλίας προς την Νάπολη, η οποία Νάπολη θα είναι πιθανότατα ο τελευταίος του σταθμός, το τελευταίο λιμάνι που θα πιάσει σε ευρωπαϊκά νερά. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Oggi come 66 anni fa, aiutare chi cerca la libertà, chi cerca di ritornare nella sua terra. È il filo sottile ma infrangibile della solidarietà e della speranza che lega Exodus alla nave Estelle. Oggi come allora, una nave partirà dalla Spezia per raggiungere le coste della Palestina. Oggi come allora, il rischio è che venga fermata prima di toccare terra. Ieri erano gli ebrei sopravvissuti allo sterminio che cercavano la terra promessa. Oggi è la speranza dei palestinesi di ritrovare la libertà negata di vivere nella loro terra. Noi volo pace senza bombe, senza sangue.
sono ancora noi aspetta. Ancora quando noi voglio il pace. Ancora con quando noi detto pace, ancora noi vivo più difficile. La nave Stella è stata accolta oggi dalle autorità della Spezia, di Massa Carrara e della regione Liguria, ma soprattutto da una delegazione di partigiani e di ex deportati. Stella fa parte della terza Freedom Flotilla, che cercherà di violare il blocco imposto da Israele alle coste di Gaza. E tra l'altro proprio di oggi la notizia di un pescatore morto mentre una motovedetta israeliana cercava di fermare un peschereccio palestinese che pescava al di fuori della zona consentita. Al comando di Estelle, un ex paracadutista dell'esercito israeliano, dal 1970 obiettore di coscienza. Mio padre aveva 17 anni quando nel 1938 ha lasciato la Germania. È venuto a Spezia nel 1938 e dalla Spezia è partito per la Palestina. It is the boat that is... La goletta Estelle non è solamente la nostra goletta, è la goletta di tutti quelli che vogliono soffiare sulle sue vele per farla arrivare fino in Palestina. Non è solamente il vento che soffia tra le nuvole, ma è il vento di tutti noi che stiamo soffiando perché questo progetto si realizzi. Il viaggio di Estelle, nel nome di Vittorio Arrigoni, il giovane italiano che lottava per i diritti umani in Palestina, rapito e ucciso. Dal suo porto di partenza fino alla Spezia, lo seguirà a Napoli, significa che è veramente viva quella fiamma che Vittorio aveva dentro di sé e che ha cercato, come ha potuto, di diffondere, di alimentare, di far sì che questo fuoco interiore non si spegnesse mai, né dentro di lui, né dentro le persone che lo hanno conosciuto. E qualcosa della Spezia viaggerà a bordo delle Stelle fino, si spera, in Palestina. Il liceo artistico Cardarelli ha infatti disegnato e regalato le nuove magliette per tutto l'equipaggio. Να περάσουμε λοιπόν και στο θέμα του Αυγουστίνου Δημητρίου. Είναι ο φοιτητής ο Κύπριος, τότε φοιτητής, ο οποίος είχε υποστεί τον τεράστιο ξυλοδαρμό, τον απίθανο ξυλοδαρμό από αστυνομικούς με πολιτικά και όχι. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα γεγονότα που πυροδότησε και όλες τις αντιδράσεις το Δεκέμβριο του 8. Ήταν το 2006 βέβαια. Ήταν σαπισμένο στο ξύλο το βράδυ της 17ης Νοέμβρη, όταν ήταν σε εξέλιξη συγκρούσεις στη Θεσσαλονίκη, σε εκείνο το σημείο νομίζω στην Θεολογική ήταν ή στο Πολυτεχνείο, ήταν οι συγκρούσεις. Θεολογική νομίζω. Νομίζω κι εγώ, δεν είμαι σίγουρος, χωρίς να είμαι βέβαιος. Λοιπόν, οι κατηγορίες που είχε ήταν διατάραξη κοινής ειρήνης, σαν να μην φτάνει ο εξυλοδαρμός δηλαδή, διατάραξη κοινής ειρήνης, επικίνδυνη σωματικής βλάβης, φθόρα ξένης περιουσίας και... Ιδιοκτησίας. Ναι, συγγνώμη. Φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση κατά της αρχής. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιλέξει. Συμμετείχε σε ομάδα αγνώστων που από το προάβλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εξπενδώνιζε εναντίον των αστυνομικών τεμάχια μαρμάρων και σκυροδέματος με τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει στους παθόντες, τα ΜΑΤ δηλαδή, κίνδυνο για τη ζωή τους. Την περασμένη Τρίτη λοιπόν δικάστηκε, έγινε η δίκη, εκδικάστηκαν οι κατηγορίες του και βρέθηκε αθώος για όλα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την... είχε ζητήσει αποζημίωση φυσικά για τον ξυλοδαρμό. Υπάρχουν άλλες δύο δικαστικές ενέργειες για την υπόθεση Σαρντινιέρα. Καταρχήν, για την υπόθεση του ξυλοδαρμού έχει γίνει ξεχωριστό δικαστήριο. Πρωτόδικα έχουν καταδικαστεί 8 αστυνομικοί. Ο ένας εκ των οποίων και ο πρώην διοικητής της κρατικής ασφάλειας Θεσσαλονίκης. 4 από αυτούς καταδικάστηκαν ως φυσικοί αυτούργοι και 4 για συνέργεια με ποινές εξαγοράσιμες προς 5 ευρώ την ημέρα. Ναι, για τους υπόλοιπους 4. Οι 4 καταδικάστηκαν με φυλάκιση εξαγοράσιμη, οι υπόλοιποι 4 με φυλάκιση 15 μηνών με τριετή αναστολή. Αναμένεται η εκδίκαση της έφεσης, εκκρεμεί ακόμα, δεν έχει εκδικαστεί. Και τέλος, μετά από αγωγή που άσκησε ο Δημητρίου κατά του ελληνικού δημοσίου για τον ξυλοδαρμό,
επιδικάστηκε αποζημίωση 300.000 ευρώ. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο 5, είναι αμοντάριστο, από τον ξυλοδαρμό του Κύπριου Φιδιτσέ. Δες εκεί τώρα, πήγε εκεί εκείνης. Πάει και ο σκούρος. Σταμάτα βρε να μιλάς, γράφουμε. Τι λες τώρα κι εσύ βρε. Τι λες κι εσύ τώρα να πούμε. Τη δουλειά μας. Έχει κουδούνι κάτω, ναι, και εγώ δεν το είδα, το ήξερα και το είδαμε. Ναι. Τα ηρωικά ΜΑΤ είναι ακούνητα και αμίλητα στρατιωτάκια. Προσπαθήσαμε να πλησιάσουμε και διαπιστώσαμε. Το παιδί ζητούσε βοήθεια, απεγνωσμένα. Λοιπόν, είδαμε και το σχετικό βίντεο εκείνη τη εποχή. Είναι προφανέ το πώ πάει και πέφτει πάνω στη ζαρδινιά. Αρχίζει να χτυπιέται μόνο του για να ενεχοποιήσει του αστυνομικού που τον κοιτάνε άπραγοι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τι λένε τα παιδιά στο chat. Ότι η ΠΟΕ ο Τάλι έκανε πορεία χωρί τα κράνη. Δεν ξέρω αν. Έκανε. Δεν καταλαβαίνω. Όταν τα γράφει ο πειράτη, α πούμε, τα γράφει συνοπτικά και δεν καταλαβαίνει τι εννοεί. Αν έκανε η ΠΟΕ ή ότι θα κάνει η ΠΟΕ ΟΤΑ. Δεν ξέρω αν έκανε με πορεία. Λοιπόν, να πούμε ότι το υπέροχο φώτο που βλέπουμε από πίσω είναι το Πολυτεχνείο και η οδός Στουρνάρη, ζωντανά έτσι. Και Πατησίων. Δεν είναι. Στουρνάρη και Πατησίων, ναι. Okay. Αυτά, ναι, υπάρχει μια καθυστέρηση στα μηνύματα, 10 δευτερόλεπτο περίπου. Είναι και λειτουργεί λίγο θετικά για να μην γράφει ο καθένας μία λέξη σε μία σειρά κτλ. Τέλος πάντων, είναι υποδιαμόρφωση φυσικά και το chat. Σήμερα το βάλαμε, θα κάνουμε μερικές. Μικρές παραμετροποιήσεις. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Μπαχρέιν. Συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής στο Μπαχρέιν, έπειτα από τη δολοφονία του 17χρονου διαδηλωτή Αλί Χουσέιν. Λοιπόν, οι διαδηλωτές πραγματοποιούν διαδηλώσεις ενώ στείνουν πύρινα δοφράγματα και συγκρούονται με τις δυνάμεις καταστολής. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι τα βίντεο γενικότερα, καταρχήν προτιμάμε να ανεβάζουμε βίντεο που ανεβαίνουν από πολίτες και όχι από καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης. Σε ό,τι αφορά το Μπαχρέιν, ούτως ή άλλως το θέμα θάβεται από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Ειδικά το Al Jazeera έχει μια σιγή επί του θέματος. Προφανώς υπάρχουν κάποια συμφέροντα. Πάμε να δούμε τα βίντεο 6, 7, 8 από τις διαδηλώσεις στο Μπαχρέιν
και τις συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής. والله يا بحرين كافي فجايا شهيدنا حسين ميدنا ضايع يا دمعة العين ناحت على حسين السالت وأرثت شهيد الطف من زمان هلت بالجروح وتواصل النوح تبكي الذي مذبوح وسفة وعريان سلم المصاب واسغ الأحباب رد ذبح حسين عدنا وعزمة مركان نوحي يا هالعين البقالي حسين خلي الشعب يلطم على صدره بالأحزان هذا التهاب جسمه حب الوطن همه عاف العمر لبحرين مثل الذي بالطف والصف يجر الصف فدى النفس لبحرين دمعة العين نطر الفجايع طايح ترى حسين ما ظن راجع مو سهل نشتاق ابن لحظة فرار ومن هالمدامع فقد الأحبة بالحسرة غربان فقد الشباب والكسر ظهر المحبين وشلون تروح مملية بجروح وشلون ننظرها بدماغها بالميادين ونذكر بالآغاد وبسيل دمعات لما انطفت الشمع بالبقالي حسين 18 عام رايح بالأحلام ذكرنا بالأكبر علي والصورة في العين ذكرنا بالجاسم الأرهب الظالم سيف اعتليه فدى دينا وحسين للبحرين قاس اللعب بالبين صار الممات يقرع حركة سريعة روح
شوي ارجع شوي شوي بس فوقك لا تخليه يتقدم. Λοιπόν, και είδαμε βίντεο που έχουν ανεβάσει οι ίδιοι διαδηλωτές από τον Μπαχρέιν. Ρωτάει η Alternative για το context, ποιο είναι αυτό, ας πούμε, των συγκρούσεων και των διαδηλώσεων. Η εξέγερση στο Μπαχρέιν συνεχίζεται από το 2011, έτσι. Από το 14 Φεβρουαρίου 2011 και στα πλαίσια της Αραβικής Άνοιξης. Παρόλα αυτά, έχει αντιμετωπιστεί με ακραία αστυνομική και στρατιωτική βία μέχρι σήμερα. Αν θυμάμαι καλά, μετρά 96 νεκρούς από την αρχή των εξεγέρσεων. Ναι, ακραία βέβαια, σε σχέση με την Αίγυπτο δεν το λες που είχε 300 νεκρούς μέσα σε δύο μέρες, ας πούμε, αλλά εντάξει. Κοίτα, η Αίγυπτος έχει και ένα πληθυσμό, εκεί πέρα το Μπαχρέιν, ας πούμε, είναι, ναι, είναι ελάχιστος. Ναι. Με τις δυνάμεις καταστολής να δολοφονούν έναν διαδηλωτή κάθε, ας πούμε, μήνα. Όχι. Κάθε δύο μήνες. Όχι, πιο συχνά δηλαδή. Πιο συχνά. Αν το πάμε αναλυτικά. Και τα τελευταία, αυτό που έδωσε νέα, ας πούμε, οργή στις διαμαρτυρίες είναι η δολοφονία του 17χρονου Αλί Χουσέιν. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στην Αθήνα. Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χθες μαθητές και εκπαιδευτικοί των μουσικών σχολείων της Αττικής και του καλλιτεχνικού σχολείου Γέρακα. Η αιτία της διαμαρτυρίας αυτής είναι η διακοπή των δρομολογίων των λεωφορείων που μεταφέρουν τους μαθητές. Όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του βίντεο, για να δώσουμε και λίγο context, με το εισιτήριο των αστικών συγκοινωνιών έχει πάει στο 1,70, έτσι. Να, και είναι κάτι που δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι μαθητές των μουσικών σχολείων, έτσι. Θα μου πείτε, ναι, οι μαθητές έχουν μισό εισιτήριο. Όπως αναφέρει συγκεκριμένα, και οι φοιτητές έχουν μισό εισιτήριο. Όπως αναφέρει συγκεκριμένα ο άνθρωπος που ανέβασε το βίντεο, τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία είναι διαδημοτικά. Δέχονται δηλαδή μαθητές από διάφορους δήμους σε ολόκληρη την Αττική. Υπάρχουν μόνο 4 μουσικά και ένα καλλιτεχνικό σχολείο. Η ύπαρξη λεωφορείων μεταφοράς των μαθητών κρίνεται άκρως απαραίτητη, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο για την ομαλή λειτουργία τους. Είναι κάτι που αντιμετωπίζουν, δεν έχουμε γράψει ακόμα κάτι, θα αναφερθούμε σε αυτό, θα το κοιτάξουμε. Οι μαθητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για παράδειγμα, τους έχουν κόψει τη δωρεά μετακίνηση. Ναι, ναι. Και τα μουσικά σχολεία είναι, για να καταλάβουμε, είναι αυτό που λέει, είναι διαδημοτικά. Δηλαδή υπάρχει ένα καλλιτεχνικό σχολείο, ας πούμε, και μόνο 4 μουσικά σε όλη την Αττική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εξυπηρετούνται παιδιά τα οποία έρχονται από μακριά. Από το κέντρο στο Γέρα, ναι, για παράδειγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο από τη διαμαρτυρία τους. Πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό.
μουσικά σχολεία είναι μια όαση στην έρημο της εκπαίδευσης. Σε αυτή την όαση οι μαθητές προσέρχονται σαν διψασμένοι ταξιδιώτες προκειμένου να δροσιστούν στην πηγή της γνώσης, των τεχνών και του ωραίου. Δυστυχώς, οι άθλοι που κυβερνούν αυτόν τον τόπο, αυτή την όαση θέλουν να την κάνουν έρημο. Είμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε για τα μουσικά σχολεία, για την ύπαρξη των μουσικών σχολείων και για να έχουμε μαθητές, καθηγητές και γονείς που μέσα σε αυτά τα σχολεία όλοι μας να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Γιατί τα αγαπάμε. Αγαπάμε τη μουσική, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και δεν θα περάσει, δεν θα το αφήσουμε. Θα αντιδράσουμε. Πραγματικά πάρα πολύ καλή διαμαρτυρία και στο ίδιο πλαίσιο των περικοπών και της αύξησης φορολογίας, αντιδρώντας στην φορολόγηση των τριτέκνων που πλέον εφαρμόζεται με τα καινούργια μέτρα, ο Σύλλογος Πολυτέκνων του Νομού Δράμας Άγιος Τηλιανός προέβησε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας. Παρέδωσαν τα παιδιά τους, οι πολυτεκνοί, μέλη του Συλλόγου Πολυτέκνων, παρέδωσαν τα παιδιά τους στον έφορο δράμας. Πήγαν στην εφορία, στο γραφείο του εφόρου και του παρέδωσαν τα παιδιά. Πάρτε τα παιδιά, μεγαλώσατε εσύ. Αφού μας φορολογείτε πλέον, θεωρείτε ότι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα ή ότι βγάζουμε και χρήμα για να, να μπορούμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, ας πούμε. Πάρτε τα παιδιά και μεγαλώστε τα εσείς. Να δούμε το σχετικό βίντεο, είναι από τη σελίδα δραμινή.gr, είναι ρεπορτάζ. Εκείνο που έχει σημασία σήμερα είναι ότι οι πολύτεχνες οικογένειες βιώνουν την πιο βάρβαρη επιδρομή την οποία έχουν ζήσει οι Έλληνες και από την κατοχή. Στην κατοχή μας δολοφονούσαν με όπλα και με σπαθιά, σήμερα μας δολοφονούν με τα οικονομικά μέτρα. Εξαθλίωσαν τις πολύτεχνες οικογένειες, τεκμήριο διαβίωση στο παιδί. Πώς εμείς θα μπορέσουμε να ζήσουμε τα παιδιά μας. Ήρθαμε εδώ στην εφορία δράμας να παραδώσουμε με πρωτόκολλο τα παιδιά φορά, να τα μεγαλώσει αυτός. Οι πολύτεκνες οικογένειες θα καταλάβουν πλέον ότι έχουν καταλάβει πλέον ότι δεν πάει άλλο και καλούμε τους βουλευτές του νόμου δράμας να μην ψηφίσουν τα επαχθή μέτρα στη Βουλή και όχι μόνο. Όταν επιστρέψουν στη δράμα θα πρέπει να επιστρέψουν με ψηλά το κεφάλι. Αυτό τους καλούμε να το κάνουν τώρα. Όλοι τους. Το πρωτόκολλο παράδοση στους παραλαβείς. Είστε γονείς.
φορολογούνται τα παιδιά σας από το πρώτο παιδί σας. Μην τρέπεστε και μην φοβάστε. Παραδίδουμε τα παιδιά μας στον έφορα. Διότι δεν μπορούμε να τα μεγαλώσουμε άλλο από τα επαφή μετά. Μην κάθεστε και τους πληρώνετε. Μην κάθεστε και τους πληρώνετε. Ελάτε παιδιά, ελάτε. Αυτό είναι έσχος που βιώνει η ελληνική οικογένεια. Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των παιδιών μας θεωρείται εκπλήρωτο κύριε. Εκ μέρους των πολυτέχνων οικογενειών του Δούλου Γράβας θα σας παραδώσουμε. Φέρετε τα παιδιά μέσα. Να σας παραδώσω τα παιδιά κύριε Έφορα με το πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης να τα μεγαλώσετε γιατί εμείς οι ελληνικές οικογένειες εσείς θα τα μεγαλώσετε. Μαζί με εμάς. Φέρετε τα παιδιά μέσα παρακαλώ. Είναι λάθος. Κύριε Έφορα, το χαρτί να το παραλάβετε. Να το παραλάβω το χαρτί. Να παραλάβετε και να παραλάβετε και ένα ψήφισμα. Και ένα ψήφισμα να παραλάβετε. Μετά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να απολογηθούμε. Όχι, εσείς δεν απολογηθείτε όμως. Προσωπικό σχόλιο πάνω στο, στην σύμμυθη αντίδραση σε διάφορες διαμαρτυρίες. Στο τώρα τους έκανε τη μούρη κρέας ο κύριος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων. Σε τελική ανάλυση καμιά διαμαρτυρία δεν κάνει τη μούρη κρέας σε αυτούς στους οποίους απευθύνεται. Αλλά η ουσία, ο σκοπός ύπαρξης μιας διαμαρτυρίας δεν είναι μόνο για να πετύχει την υποχώρηση του της αρχής από την οποία απαιτεί κάτι, αλλά και για να θέσει, να βάλει ένα θέμα στην ατζέντα, να συζητηθεί, να γίνει γνωστό και στους άλλους, στα άλλα μέλη της κοινωνίας, να υπάρχει, να κυκλοφορήσει, να μπει ας πούμε στην επικαιρότητα. Δεν ξεκινάς με επανάσταση κατευθείαν, δηλαδή, θέλω να πω. Η επανάσταση δεν θα έχει ούτε, δεν θα έχει μέρους θέματα καταρχήν μια επανάσταση, έτσι. Δεν θα είναι ούτε μόνο για τους πολυτέκνους, ούτε μόνο για τους μαθητές, ούτε μόνο για τους φασίστες, ούτε μόνο για τους φτωχούς, ούτε μόνο για τους άστεγους, ούτε μόνο για τα κεθεά, ούτε μόνο για τίποτα. Θα είναι για όλα. Αλλά αυτά τα θέματα πρέπει να μπουν όλα στην ατζέντα, πρέπει να τα συνειδητοποιήσει κόσμος, πρέπει να γίνουν κατανοητά. Πρέπει να γίνουν, να εμπεδοθούν. Και δεν μπορούν φυσικά να εμπεδοθούν αν δεν κάνει μια κίνηση κάπως εντυπωσιακή κάποιος, προκειμένου να γίνει γνωστό, ευρύτερα γνωστό το πρόβλημά του. Και να αξιολογηθεί βέβαια από την υπόλοιπη κοινωνία αν όντως αυτό το πρόβλημα έχει αξίζει να ασχοληθεί κανείς ή όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Κασμίρ. Μπλοκάρεται η πρόσβαση στις δημοφιλείς ιστοσελίδες YouTube και Facebook. Έπειτα από την διαταγή της Ινδικής κυβέρνησης για τον περιορισμό πρόσβασης στις εν λόγω σελίδες. Το μόνο, το Κασμίρ είναι μια περιοχή που αμφισβητείται. Διαφυσβητούμενη περιοχή μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας. Και Πακιστάν, θα, να πω ένα έτσι ανεκδοτάκι που έχει πει ένας Πακιστανός, είναι όταν ερωτήθηκε, καλά, εκεί εσείς με το Κασμίρ και την Ινδία που σκοτώνεστε, ξέρω εγώ κτλ. Απάντησε, Βρετανοί φεύγουν, χωρίζει η Ινδία, Πακιστάν, αφήνει η Κασμίρ στη μέση, για χαρά. Τα είπε όλα με μια πρόταση. Λοιπόν, όπως αναφέρει η είδηση από το Αλτζαζίρα, πιστεύω ότι αυτό αποτελεί απάντηση στη δημοσίευση του αντιϊσλαμικού βίντεο στην υπηρεσία YouTube. Όπως φαίνεται, υπάρχει γενικευμένος περιορισμός στην πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δεν επικεντρώνονται δηλαδή στο συγκεκριμένο βίντεο ή στις συγκεκριμένες
υπηρεσίες. Στα τέλη του Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση ζήτησε από τους παρόχους διαδικτύου να εξασφαλιστεί ότι το επίμαχο βίντεο από το YouTube θα είναι προσβάσιμο από τους... δεν θα είναι προσβάσιμο από τους χρήστες όταν ξεκίνησαν μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας από τον μουσουλμανικό κόσμο για την εν λόγω ταινία. Όπως θυμόμαστε, όχι μόνο σε αυτή την περιοχή, αλλά σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και στην Ελλάδα, με αφορμή αυτό, έγιναν κάποιες διαμαρτυρίες. Και κάπου εδώ να κλείσουμε, να πούμε ότι υπάρχουν πολλά θέματα, βέβαια, ας το πούμε εν συντομία και αυτό που έδωσε ο Πειράτες, ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο, μισό λεπτάκι να το διαβάσω για να μην κάνω και κανένα λάθος, ναι, Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, στη συνεδρίασή του σήμερα, στην ψηφοφορία που διεξήχθη για το θέμα των χρυσορυχείων, πήρε απόφαση, αρνητική απόφαση, τάχθηκε εναντίον της επένδυσης, με μία ψήφο υπέρ, δύο λευκές και 44 ψήφους κατά. Αύριο θα δούμε με εκτενέστερα τις εξελίξεις και το πώς έχει πάει μέχρι σήμερα το θέμα των επενδύσεων των μεταλλίων χρυσού στην Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι φυσικά και η επόμενη εκπομπή και κάθε μέρα εκπομπές είναι, διαμορφώνονται μέσα στην κοινότητα του Omnia TV στην ομάδα Newsroom. Στη σχετική συζήτηση που ανοίγει για την κάθε ημέρα. Ναι, τώρα μπορείτε, αυτή τη στιγμή ανοίγω τη συζήτηση. Μπορείτε να δίνετε τις ειδήσεις σας εκεί. Ή και απλά να... το θέμα σας με κάποια link ας πούμε και τα λοιπά, για να το ψάξουμε, να δούμε, να διαμορφώσουμε τα περιεχόμενα της εκπομπής. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο στις 8. Στις 8. Γεια και χαρά. Καλό βράδυ. No.